Ξέρετε, συζητάγαμε στο μέλλον πάρα πολύ για τις αλλαγές που θα έρθουν. Νομίζω ότι πλέον ζούμε στο μέλλον που περιγράφαμε χτες. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές πλέον, τις οποίες τις ζούμε και αναγκαστικά όλοι είμαστε αναγκασμένοι να τον ακολουθήσουμε. Ο πρόσφατος νόμος, ο 4261, η διαδικασία τυπώνω-πληρώνω, το επερχόμενο Solvency 2, αλλάζουν τη χημική σύνθεση των ασφαλιστικών εταιριών, των διαμεσολαβούντων, του τρόπου που πουλάμε, του τρόπου που συμπεριφερόμαστε και επαγγελόμαστε. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι παραμένουν ίδιοι. Δηλαδή, οι ανάγκες παραμένουν ίδιες. Οι άνθρωποι γερνάνε, αρρωσταίνουν, νοσηλεύονται, χτυπάν, πεθαίνουν. Έτσι. Θέλουμε να δούμε, λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον και στο πάνελ που θα συζητήσουμε, αν οι τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες έχουν συντελεστεί, οι αλλαγές οι οποίες επιβάλλονται από τους νόμους, όλα αυτά θα ωφελήσουν τους ασφαλισμένους ή θα δημιουργήσουν μια κατάσταση η οποία στην ουσία θα είναι ίδια. Αν το νέο περιβάλλον θα οδηγήσει σε μείωση τις αμοιβές των διαμεσολαβητών και τελικά να δούμε ποιο είναι πλέον το νέο όραμα που πρέπει να έρθει στην αγορά. Το νέο όραμα του διαμεσολαβητή και το νέο όραμα της αγοράς. Οπότε, λοιπόν, μετεξελισσόμαστε και από το παλιό αναλογικό μοντέλο, για να χρησιμοποιήσω όρους τηλεόρασης, πάμε σε ένα νέο μοντέλο, ψηφιακό high definition. Αυτές οι αλλαγές οι οποίες γίνονται, έτσι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν και την οργάνωση και τη δομή και τα κεφάλαια να προχωρήσουν αυτές τις αλλαγές. Οι διαμεσολαβούντες οι οποίοι θα ακολουθήσουν αναγκαστικά. Όλα αυτά πόσο θα βοηθήσουν την αγορά μας και πόσο θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία, τους διαμεσολαβούντες και την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Μαυρέλη και να τον ρωτήσω αν αυτή η νέα εποχή, αυτή η high-tech εποχή, η high definition εποχή, πόσο έχει επηρεάσει την λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών, τι εργαλεία και καινοτομίες εισάγει, καινούρια, και αν τελικά αυτό θα βοηθήσει την αγορά. Και αυτή την τοποθέτηση μετά θα ήθελα μια τοποθέτηση από όλους τους συμμετέχοντες. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω, μια και το έθιξες στην εισαγωγή σου, από τις αλλαγές οι οποίες έρχονται από τις οδηγίες Τραπέζης Ελλάδος. Υπάρχει μια σαφής θέση την οποία πρέπει να πάρουμε. Αν αυτές οι αλλαγές είναι σε μια κατεύθυνση θετική, όσον αφορά το επάγγελμα, την ασφαλιστική αγορά, τους πελάτες και τα υπόλοιπα, ή είναι σε μια κατεύθυνση όπου κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Η δική μου απάντηση είναι ότι είναι στη θετικότερη κατεύθυνση στην οποία μπορούσαμε να φανταστούμε. Και δεν μιλάω μόνο για το ότι μέσα στην αγορά θα βρεθούν μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που κάνανε βόλτες 2, 3, 4 μήνες. Μιλάω για την όλη οργάνωση του επαγγέλματος και για το αποτέλεσμα που έχει αυτή η οργάνωση όσον αφορά τους πελάτες. Διότι εμείς ως ασφαλιστική αγορά τι λέμε, ότι θέλουμε να είμαστε η εναλλακτική λύση για την υγεία, για τη σύνταξη, ότι θέλουμε να είμαστε η εναλλακτική λύση για το σεισμό, ότι θέλουμε να είμαστε σε μεγάλους κινδύνους και σε μικρούς κινδύνους. Μια αγορά που έχει τέτοιες απαιτήσεις και τέτοια ζητούμενα θα πρέπει να λειτουργεί σε πολύ πιο συγκεκριμένους, αυστηρούς και επαγγελματικούς κανόνες. Κανόνες με τους οποίους ο υπόλοιπος κόσμος λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, όλα αυτά έρχονται να συνδέσουν κάπως βίαια τις τεχνολογικές αλλαγές, να τις βάλουν μάλλον στο τραπέζι με μεγαλύτερη αμεσότητα. Μάλιστα. Διότι τυπώνω, πληρώνω, τα ασφάλιστρα πληρωμένα πριν βγει το συμβόλαιο και όλα αυτά απαιτούν πλέον από τις εταιρείες μια μηχανογραφική και τεχνολογική οργάνωση πολύ σημαντικότερη, πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο αποτελεσματική. Απαιτούν από τους διαμεσολαβούντες να χειρίζονται αλλιώς αυτή την οργάνωση. Απαιτούν μια διαφορετική σχέση ασφαλιστικός σύμβουλος, μεσίτης, πράκτορας, πελάτης, ασφαλιστική εταιρεία. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει όλες οι εταιρείες αγοράς. Ξέρω ότι είναι σε μια διαδικασία εξυγχρονισμού πολλών πραγμάτων. Μπορώ να σας πω τι έχουμε κάνει εμείς. Θα μας το πείτε σε λίγο, κύριε Μαυρέλη. Κυρία Καφετζή, θέλετε να κάνετε μια προθοθέτηση. Ναι. Μετά τον κύριο Μαυρέλη, τώρα τι να πεις. Τι να πεις. Εμένα, πάντως, το αγαπημένο μου μότο, ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες, είναι αυτό που έλεγε ο Κακομοίρης ο Δαρβίνος κάποτε.
ότι δεν επιζουν ούτε οι δυνατοί, ούτε οι έξυπνοι, ούτε οι όμορφοι, αυτό είναι η δικιά μου πρόσταση, θα επιζήσουν αυτοί μόνον που μπορούν και αντιστέκονται και καταλαβαίνουν τις αλλαγές. Και βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή. Θέλετε να πείτε, επειδή είστε όμορφοι, δεν θα επιζήσετε. Άρα η διαμεσολάβηση λοιπόν βρίσκεται σε μια σοβαρότατη αλλαγή. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Μαυρέλης ότι τα πάντα ξεκινάνε από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλη αυτή η αλυσίδα που είχε δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την περίεργη ελληνική, νομίζω μόνον, αντίληψη ότι πρώτα αγοράζεις και μετά από πολύ πολύ καιρό πληρώνεις, όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα χρεών, για την οποία αλυσίδα χρεών έχουμε όλοι μαζί ευθύνες. Πιστεύω απόλυτα ότι αυτή η διαδικασία, όσο και να είναι δύσκολη, και θα είναι δύσκολη, και είναι δύσκολη, και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τη δυσκολία της, στο τέλος θα έχει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μας σαν διαμεσολαβούντες, αλλά τελικά και για τον καταναλωτή. Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς, κύριε Κατσιμπέρη, έχετε να προσθέσετε κάτι? Παρότι με έχουν καλύψει σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτό που είπε και η Ευγενία και ο Γιώργος, αυτό που εγώ έχω να προσθέσω είναι ότι σίγουρα όλες αυτές αλλαγές, τεχνολογικές αλλαγές που ανέφερες, έχουν άμεση συνάρτηση με τις οδηγίες της καινούργιας της Τράπεζας της Ελλάδος. Δυστυχώς, στην Ελλάδα έχουμε μάθει όλα να γίνονται με βάρβαρο τρόπο, έτσι ώστε να μην δίνουμε καθόλου την ευκαιρία στο δίκτυο, στις ασφαλιστικές εταιρείες, γενικότερα στην αγορά, να μπορέσει να αφομοιώσει καλύτερα όλες αυτές τις αλλαγές. Με αποτέλεσμα το να μην γνωρίζει ακόμη και σήμερα πολλά πράγματα για το πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι οδηγίες σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν τον κλάδο μας. Και σίγουρα δημιουργεί τεράστια αναστάτωση σε όλους μέχρι τελικά να καταλήξει και να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Ως τώρα νομίζω κινούμαστε σε κάποιες γκρίζες ζώνες που ελπίζω στη συνέχεια αυτές να ξεκαθαριστούν, έτσι ώστε και όλος ο κόσμος να είναι σε θέση να πάρει τις αποφάσεις του για το γραφείο του, για την εταιρεία του και να ξέρει πώς να πορευτεί από εδώ και στο εξής. Ναι. Κύριε Τρανόη, δεν γνωρίζετε καλά την ασφαλιστική αγορά. Από την εμπειρία την οποία έχετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι στα λεγόμενα των συνομιλητών μας? No, I think generally what I have to say in our industry, in coming from the market, is that every market has to change. And that's the only thing certain, that it will change. Sometimes it's legislators, sometimes it's competition. Most markets is more competition than it's legislators, but it has in Europe, in our industry, the payments, been a lot of legislations in the last couple of years, but it does take some time before it happens, not overnight like it does in Greece. And you're the only, I mean, there's some lack of logic also. I mean, I think insurance business now is the only place where you have to pay it first and then get the receipt. Because all other places, you get the receipt first and then you pay. So it's not a consistency by law. So, I mean, but I think that generally any sector, including banking, insurance, or whatever, has to modernize, has to adapt the new technology that is coming, has to think differently and reinvent themselves. We've had that to do that a lot in First Data. The banks we are working with are doing that. The retailers are doing that. So I think it's not to listen to that. You feel sorry, but I think we just have to accept that that's a fact that's going to happen. Especially in Greece, when you had the recession you have, people have debts for insurance, not because they don't want to be insured, but because they can't pay. So if they can't pay, I think most people would take an insurance for the basics in life. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μαυρέλη, με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι... Μισό λεπτό, γιατί... Η βελτίωση όλων αυτών των τεχνολογικών υποδομών, τα καινούργια εργαλεία, τελικά θα αυξήσουν το δίκτυο ικανοποίησης των πελατών μας. Δηλαδή, μήπως γίνεται πολλή δουλειά για το τίποτα. Δηλαδή, μήπως τελικά δημιουργούμε νέα εμπόδια στον πελάτη και δυσκολεύουμε τη δουλειά μας, ή αυτό, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα διαφορετικό μέλλον? Θα ήθελα μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Σήμερα, όταν ένας πελάτης μπορεί στο κινητό του τηλέφωνο, πατώντας ένα κουμπάκι να δει ποιοι γιατροί του δικτύου είναι γύρω-γύρω από το σπίτι που μένει, από την περιοχή που μένει, ή ότι μπορεί να πάει στο νοσοκομείο και να νοσηλευθεί
χωρίς να χρειαστεί να μεσολαβήσει κανένας, σίγουρα είναι κάτι το οποίο τον διευκολύνει. Όταν μπορεί να έχει ενημέρωση και πρόσβαση στο λογαριασμό του σε ένα unit link από το site της εταιρείας ή μιλώντας με τον ασφαλιστικό του σύμβολο, ο οποίος στο δικό του site έχει καθαρή και πλήρη ενημέρωση για τα πάντα, όταν μπορεί να εκδίδεται ένα αυτοκίνητο ή μια πράσινη κάρτα μέσα σε μερικά λεπτά, σίγουρα είναι κάτι το οποίο του κάνει τη ζωή πιο εύκολη, τον διευκολύνει. Κάναμε, αστειευόμασταν πριν μερικά χρόνια λέγοντας ότι κάποιος μπορούσε με την ταυτότητά του να μπει σε μια τράπεζα και να πάρει 30.000 ευρώ δάνειο και να φύγει. Ο ίδιος άνθρωπος για να ασφαλίσει το μοτοποδήλατό του χρειαζόταν να περάσει από στίβο μάχης και στο τέλος, αν τα έχει καταφέρει, να πάρει το ασφαλιστήριο. Σίγουρα αυτές οι αλλαγές τον διευκολύνουν. Διευκολύνουν όμως και τον διαμεσολαβούντα, τον ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος παρέχει αυτή την υπηρεσία. Διότι για μένα το μοντέλο πάνω στο οποίο κινούμαστε είναι μέσα σε αυτό εδώ να έχει το γραφείο του όλο. Εμείς σήμερα αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι μέσα εδώ να έχει όλο το γραφείο. Τι να έχει εδώ δηλαδή? Να μπορεί να εκδίδει συμβόλαιο. Συμβόλαιο αυτοκινήτου, πυρός, υγείας, ευθύνες και ούτω καθεξής. Να βλέπει ποια είναι τα ανίσπρακτα. Να βλέπει ποια είναι τα συμβόλαια προς ανανέωση. Να βλέπει πού βρίσκεται η ζημιά του. Αυτό που έκανε πριν και προσλάβανε μια γραμματεία. Είναι το δικό σου. Κλείστο. Καινούριες τεχνολογίες. Κάποτε κάποιος χρειαζόταν... Στο mobile. Ναι, είναι κλειστό. Ναι. Αλλά κάποτε κάποιος προσλάβανε μια γραμματέα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Για να παρακολουθεί πού βρίσκεται η ζημιά, ποιο είναι το απαράδοτο, ποιο είναι το μη εξοφλημένο και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Λέω εμείς όχι από εταιρικό πατριωτισμό, απλώς και μόνος παράδειγμα. Διότι πριν από 5 χρόνια, 6, συναντήθηκα με τον Φόντα τον Λιαπάκη, νομίζω ότι είναι εδώ απέναντι, είναι ο διευθυντής μηχανογράφης εταιρείας, και του λέω: κοίταξε να δεις, εμείς βρισκόμαστε σε τέτοιο χάος που ό,τι και να κάνεις θα είσαι πετυχημένος. Η μαγιά όμως είναι αν μπορούμε να φτιάξουμε την άπλη της ασφαλιστικής αγοράς. Ναι. Και εκεί πέρα που ο πράκτορας ήταν καινούριο είδος για τη δική μας δουλειά και μας είχε στο νούμερο 5 όσον αφορά την επιλογή, αν μπορούμε να γίνουμε 2 ή 1, όχι γιατί θα κάνουμε, δεν ξέρω, κάτι απίθανο που δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αν το support που του δίνουμε είναι τέτοιο που του διευκολύνει τη δουλειά, διευκολύνει τη σχέση του με τον πελάτη και του μειώνει τα έξοδά του. Αυτός είναι ο στόχος και όσον αφορά τον πελάτη και όσον αφορά τους διαμεσολαβούντες. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος από αυτή τη διαδικασία? Το μεγαλύτερο όφελος από αυτή τη διαδικασία είναι η εμπιστοσύνη. Πριν από 1 χρόνο περίπου, ξεκινήσαμε να μπορείς να κάνεις ασφαλιστήριο υγείας είτε από το tablet, είτε από το τηλέφωνο, είτε από οπουδήποτε. Να πατάς το κουμπάκι και να του το στέλνεις. Αν μάλιστα πληρώνει με κάρτα, να κάνεις και την εισπράξη. Όταν ξεκινήσαμε να το κάνουμε, πήρα τους πρώτους πελάτες, ζήτησα ποιοι είναι αυτοί και τους πήρα τηλέφωνο. Για να τους ρωτήσω την εμπειρία τους από αυτή την καινούρια. Από αυτούς οι 2-3 δεν είχαν καταλάβει τίποτα, γιατί ο ασφαλιστής του είχε κάνει στο γραφείο με τη γραμματέα. Δεν είχε γίνει δηλαδή. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι έγινε μπροστά τους το συμβόλαιο, το σημαντικότερο πράγμα που μου είπατε, ξέρετε ποιο ήτανε? Όχι αν έγινε πιο γρήγορα ή το ένα ή το άλλο. Ότι πόσο μεγάλη είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε στους ανθρώπους μας για να κάνουν αυτή τη δουλειά μπροστά. Άρα λοιπόν διευρύνεται και η εμπιστοσύνη. Το μεγάλο όφελος είναι η διαφάνεια, είναι η εμπιστοσύνη και είναι αυτό το καινούριο πλαίσιο που χτίζεις με τους ανθρώπους. Δεν θα μπορούσατε να είστε πιο σαφείς. Δεν θα μπορούσατε να είστε πιο σαφείς. Κύριε Κατσίμπερη. Κατσιμπέρη, συγγνώμη. Είναι σημαντικό λάθος. Κύριε Κατσιμπέρη, Νίκο. Η δικιά σας εταιρεία ειδικεύεται στο corporate. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν μια εταιρεία που δεν κάνει mass retail. Εντάξει, σίγουρα το corporate σε σχέση με αυτό που ανέπτυξε πριν ο Γιώργος για το retail και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να αντλήσει πληροφορίες μέσω του κινητού του και να αποφύγει επιπλέον διαχειριστικό κόστος είτε μέσα από το γραφείο είτε απευθείας, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Το corporate απευθύνεται καθαρά σε επιχειρηματικούς κινδύνους. Εκεί η συμβολή του μεσίτη, του πράκτορα, είναι τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται άμεσα. Mm-hmm. Σίγουρα όμως η τεχνολογία, επειδή ακολουθεί το επιχειρήν από την πρώτη γραμμή και απευθείας, είναι από τα δεδομένα που πάντα είναι απαραίτητα να υπάρχουν σαν υποστήριξη είτε από τις ασφαλιστικές εταιρείες είτε απευθείας από τα γραφεία, για να μπορούν στον βαθμό που είναι εφικτό να δίνουν επιπλέον λύσεις και εξοικονόμηση χρόνου συνολικά. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι πάντα η τεχνολογία είναι αυτή που βοηθάει και είναι σημαντική η συμβολή της σε όλα τα πράγματα. Απλά ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που ανέπτυξε πριν ο Γιώργος, ότι η τεχνολογία είναι όντως πολύ σημαντική στο retail. Απλά νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο να δούμε πόσο ο Έλληνας, είτε ο Έλληνας ασφαλιστής, είτε ο ιδιώτης, είναι σε θέση να αφομοιώσει τα εργαλεία αυτά που δίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί έχω την εντύπωση ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά γραφεία παλιά, μικρά γραφεία σίγουρα, που ακόμη δεν είναι μηχανογραφημένα. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Έλληνας, αν δεν κάνω λάθος, και στη χρήση του ίντερνετ είμαστε στις πιο χαμηλές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν χρήση. Δεν είναι τόσο εξοικειωμένο. Σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα από τότε που αρχικά βγήκαν εταιρείες και δώσαν πλατφόρμες να μπορείς να βλέπεις το γραφείο μέσα τη ζημιά, το συμβόλαιο και. Αλλά έχουν εντύπωση ότι όλα αυτά πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς και δεν έχουν καταστεί τόσο χρηστικά από την αγορά. Mm-hmm. Αυτή είναι... αν μου επιτρέπετε, μια πολύ καλή παρατήρηση. Διότι από εμπειρία, αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι δημιουργούνται 2-3 διαφορετικών ταχυτήτων συνεργάτες μέσα στα δίκτυα. Τα διαφορετικά, τα όποια δίκτυα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δουλεύουν χρόνια, είναι καινούργοι, πολύ καλά εξοικειωμένοι και κάνουν πολύ καλή δουλειά με αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται, παρότι μηχανογραφημένοι είναι όλοι, δυσκολεύονται, αλλά που όταν βρίσκονται με άλλους που κάνουν χρήση, σιγά σιγά μπαίνουν στο παιχνίδι. Αν είναι κάπου απομονωμένοι, ναι, δεν μπαίνουν στο παιχνίδι. Και δυσκολεύονται εξαιρετικά. Ωραία. Κυρία Καφετζή. Να σου δώσω τη χαρά να μην συμφωνήσω με τον κύριο Κατσιμπέρη. Χαρά. Για να έχει να πει κάτι. Α, μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι έχει δίκιο καταρχήν ο Νίκος, ότι στο corporate είναι πολύ δύσκολο να δεις τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Όμως νομίζω ότι και με φαντασία και με το πάθος που διακρίνει όλους εμάς που δουλεύουμε στην πρώτη γραμμή, μπορείς και πάλι να κάνεις χρήση και να κάνεις τον corporate πελάτη σου, είτε είναι πελάτης του ομαδικού. Άρα κάνεις διαφορετική διαχείριση των πελατών, των ασφαλισμένων του ομαδικού, είτε είναι πελάτης ο οποίος έχει συμβόλαιο μεταφοράς. Μπορείς λοιπόν και πάλι να κάνεις τη διαφορά παίρνοντας υλικό και τεχνογνωσία από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες πρέπει να το ομολογήσουμε, πάρα πολλές πια έχουν προχωρήσει, και να δείξεις ένα διαφορετικό πρόσωπο σε CRM επίπεδο. Αυτό όμως που πραγματικά στο retail έχει κάνει τη διαφορά την τελευταία πενταετία, είναι το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες προχώρησαν με έντονους ρυθμούς, δεν τους ανάγκαζε καμία πράξη 30-31 έτσι την τελευταία πενταετία. Προχώρησαν με έντονους ρυθμούς. Δημιουργήθηκαν και στον χώρο της διαμεσολάβησης ιδιαίτερα αξιόλογες πλατφόρμες και μηχανισμοί που κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν μπορούν να μείνουν στη συγκριτική τιμολόγηση σε ένα εξελάκιον. Και έχουμε φτάσει σήμερα εδώ που είμαστε. Δεν μπορεί σε λίγο, ήδη, έχω διαβάσει ότι σε 3 πόλεις της Ελλάδος κυκλοφορούν δοκιμαστικά τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Ήδη. Και μάλιστα σε πόλεις που δεν τις πιάνει και το μάτι σου. Γι' αυτό έχουν μειωθεί τα ατυχήματα, λένε. Δεν μπορεί, λοιπόν, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια φάση. Δεν, ακόμα και εκείνη, και είναι αρκετή, συμφωνώ, η τρίτη ταχύτητα, όπως είπε ο Γιώργος, η τρίτη κατηγορία ταχύτητας διαμεσολαβούντες, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν PC στο γραφείο τους, θα πρέπει χτες, κυριολεκτικά χτες,
να αναγκαστούν. Είσαι σαφής και θα σου δώσω τη χαρά να συνεχίσεις και να πεις ευγενία πώς εφαρμόζεις εσύ την υψηλή τεχνολογία στο γραφείο σου και τι παρέχεις στους συνεργάτες σου. Νομίζω ότι τώρα να πούμε τη λέξη υψηλή τεχνολογία μετά από το ιερόν τέρας που λέγεται Inter-American και είναι παραδίπλα μου εδώ, είναι υπερβολή. Αυτό όμως που εμείς τουλάχιστον θέλαμε και από το παρελθόν μου και στο παρόν μου, είναι να δίνουμε προστιθέμενη αξία στο συνεργάτη και στον πελάτη. Έχω μία άποψη παγιωμένη ότι οι εποχές που τα δίκτυα διαμεσολαβούντων που κάποιος δημιουργεί δεν θα σταματήσουν πια να βρίσκονται κοντά σου, μόνο και μόνο επειδή τους δίνεις μια πολύ μεγάλη προμήθεια. Αυτό είναι πλέον ξεπερασμένο. Σημασία έχει να δίνεις μια πραγματική προστιθέμενη αξία για να μπορέσεις να υποστηρίξεις διαφορετικούς, μικρότερους ή απλά να δημιουργήσεις synergy με άλλους, ίδιους σαν και σένα, οι οποίοι βλέπουν σε σένα μια εξειδίκευση. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση, για αυτή την εξειδίκευση, την οποία έχουμε στο retail και στο retail, όσον αφορά λοιπόν το retail, γιατί για τεχνολογίες και retail μιλάμε, δημιουργήσαμε και αναπτύσσουμε πολύ γρήγορα, ακόμα περισσότερο, ένα πραγματικό ηλεκτρονικό γραφείο. Σήμερα ο συνεργάτης μας δεν χρειάζεται, όπου και να είναι, να είναι στην Κόνα, να είναι στην Αλεξανδρούπολη, όπου και να είναι, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά να έχει μια πολύ καλή σύνδεση του ίντερνετ και να έχει κατανοήσει πώς θα δουλέψει με το σύστημά μας. Ίσως αυτά που λες ακούγονται απλά, όμως δεν είναι καθόλου εφαρμόσιμα. Δηλαδή, είναι δύσκολο για αυτό εφαρμόσιμα, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν καταφέρει για άλλη μια φορά να συνεννοηθούν, συγγνώμη Γιώργο, στα βασικά. Δηλαδή, αυτό που είδαμε όλοι οι διαμεσολαβούντες το Γενάρη και το Φλεβάρι, σας το λέω ειλικρινά, ανατριχιάζω, δεν θέλω να το ξαναδώ. Αυτή την επιπολαιότητα, παρότι ήταν γνωστό ότι τα συστήματα αυτά έρχονται, αυτή την προχειρότητα. Ξαναζητάω συγγνώμη από τις ασφαλιστικές που ξέρω ότι έχουν προσπαθήσει ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό να δημιουργηθούν συστήματα τα οποία δεν ταιριάζανε καθόλου το ένα με το άλλο. Και τώρα το ξανά έχουμε το φαινόμενο, όχι σε τόση έκταση, αλλά το ξανά έχουμε μπροστά μας. Τι θα κάνει λοιπόν ένας διαμεσολαβών, ο οποίος λέει αυτά που έλεγα πριν. Ένα ηλεκτρονικό γραφείο για τους συνεργάτες, ένα κουτί στο οποίο θα μαζευτούν τα πάντα όλα. Συστήματα πληρωμής, underwriting rules, έντυπα αναγκών, έντυπα 30-31 κλπ. Δυστυχώς δεν έχουμε βοηθηθεί. Αλλά ίσως να είναι και καλύτερα. Προσπαθούμε ακόμα πιο σκληρά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το αύριο των διαμεσολαβούντων στο retail. Και όπως επίσης είπε ο Γιώργος πριν, αυτό, γιατί η ερώτησή σου ήταν τι κερδίζει ο διαμεσολαβών, τι κερδίζει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής καταρχήν βλέπει διαφάνεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ακόμα και η δεύτερη σκέψη ότι το anytime μπορεί να είναι καλύτερο, από την ώρα που βλέπει το έργο που έχεις κάνει και του το δείχνεις, και δεν μιλάω μόνο για έναν aggregator που έχει σύγκριση τιμών κλπ. Μιλάω για μια πλήρη εργασία. Θα καταλάβει ότι πραγματικά η αμοιβή που θα σου δώσει, γιατί δεν είναι πια κορόιδα, ξέρουν ότι μας δίνουν αμοιβές, η αμοιβή που θα σου δώσει αξίζει ένα έργο το οποίο παρέχεις. Άρα, διαφάνεια, πολύ σημαντικό. Εμπιστοσύνη, πάρα πολύ σημαντικό. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα και θα το κλείσω. Μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα η τεχνολογία και τα νέα συστήματα να μπούμε και σε αγορές που πιο πριν δεν μπορούσαμε να μπούμε. Ήτανε δύσκολο. Όσοι είμαστε και από το corporate, πώς κάναμε affinity μέχρι τώρα. Κάναμε affinity με δυσκολία και δεν τα καταφέρναμε πολλές φορές. Έχοντας όμως ένα σύστημα μέσω του οποίου μπορείς για τον πελάτη σου να βγάζεις σοβαρές προτάσεις και προσφορές για τις προσωπικές του ασφαλίσεις, για το ζωή του, για τα λοιπά. Έχεις ένα εργαλείο σημαντικό πια. Το κλείνω. Να αλλάξουμε λίγο γεωγραφικό χώρο. Να πάμε στην Νορβηγία. Ο κύριος Τρανόη μας έρχεται από μια σκανδιναβική χώρα, που τουλάχιστον στην Ελλάδα, τις σκανδιναβικές χώρες θεωρούμε χώρες μοντέλα προς διάφορα σε πολλά πράγματα, στην κοινωνική ασφάλιση, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους.
στην ασφάλιση. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τρανόη, πώς οι τεχνολογικές αλλαγές αλλάξανε τον ασφαλιστικό χώρο στη χώρα σας. Και τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο. Not lately, but the last 20 years, I think. And I haven't been there lately, so I don't know. I've been out. I've worked in 20 countries since then. So, but I can tell you that I think it's the logic in the Nordic is different. Now, first, there's a cultural difference. It's dark nights in Scandinavia, which means they don't go out for coffee as much as you do in Greece. So, which means that half of the people in Scandinavia meet their wife on the internet and not in a cafe. And I'm not joking, that's a serious cultural difference. While you are much more social, you go out, you don't sit on the computer. It's coming out to your mobile, so if you go to a cafe in Greece, you will see that those who are on dates are actually not talking to each other, but they're talking to someone else, right, on some chat application. So it's changing also culture here. That changed many years ago in Scandinavia, and it means that they're expecting everything to be online. The internet penetration is something like 99%. There's only some very remote villages that don't have proper access, and it means people spend a lot more time on there, which creates your expectations to banking, insurance, whatever. So I think that there's nobody going to an insurance company buying a motor insurance anymore. You key in what type of car it is, you key in who you are, a couple of things like this, and you get a proposal for more than one insurance company, and you take the one you like. Because we don't really care which one it is, it's a motor insurance, right? The only matter is that then they say, ah, do you also have a house insurance? So then you add another product, then I get maybe 10% discount. But I can do this on internet. It's like if anybody has looked at Spitogato in Greece, you can say how many bedrooms do you want in your house, two rooms, three rooms, or whatever. You configure this and you get the price. It goes up and down like this. And then you say, are you okay? Then you take it and you pay with a bank card. And that's it. You're done. And then they will email you the contract and it's finished. This will apply mostly to simple insurances, like motor insurance, like housing insurance also, because you choose the value over interior and you put up these things, you tell the district and so on, and the company will tell you that's your premium. But you have sites where you can get three, four of these quotes at the same time. So you choose the one you have, and then some have bundled offers. Mm-hmm. But then you come to life insurance, it's very different, because then it's your medical records is, if you smoke, very much in Scandinavia, if you smoke, your risk profile goes high. It doesn't work in Greece, I guess, but because you smoke with both hands. So, but there's a lot of these things that will trigger the various factors. So you need different advice. Mm-hmm. And that's why you have a number of intermediaries in Scandinavia who are able to plug these things together and give you advice. The biggest discussion around this is that who are they representing? Are they representing an insurance company or are they actually representing me? Because if it's representing me, I should pay them because they're supposed to give me the best proposal. But if they're representing an insurance company and getting commission from there, I can't really trust that they are giving me the best advice. It's a little bit similar to what happened with travel agencies. They used to get their money from selling tickets and the commission on the ticket. Now in Scandinavia, they don't get anything from the airlines. They will charge you, as a person, a fixed fee for giving you the tickets. Mm-hmm. So that's, I think, is like the comparison of the biggest development. But everything is on the internet. I can even print my pension out on the internet, and I can. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Τρανόη. Ποιο είναι το στάτους του ασφαλιστικού συμβούλου στην Νορβηγία; Δηλαδή. Είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα, έχει καλές αμοιβές. Τον έχουν επηρεάσει αυτές οι εξελίξεις που μόλις μας περιγράψατε; Yes. It's well paid if you're a good sales guy. So there's usually like a base salary and a commission-based salary on this. But there are agencies, like I said, who get paid by me. They don't get paid by the insurance agent and they represent me. The other side is that you have to be a certified insurance agent. You have to pass an exam, you have to take courses. It's like a two-year program to sell insurance. Not in motor insurance, but for a proper insurance, you need to be certified to do that. If you're not, then you're just a sales guy. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρανόη.
Και μια που μιλάμε για αμοιβές, κύριε Μαυρέλη, η βελτίωση των συστημάτων της τεχνολογίας, το γεγονός ότι μπορούμε πλέον όλοι να δουλεύουμε πιο εύκολα, να ασφαλίζουμε έναν πελάτη σε ένα λεπτό, μέσω των συστημάτων που εσείς πρωτοπορείτε και εισάγετε, και να πληρώνει αμέσως με την πιστωτική του κάρτα. Έτσι. Αυτό βελτιώνει τη δική μου την διεισδυτικότητά μας σαν διαμεσολαβητές στην ασφαλιστική αγορά, σε ένα κοινό το οποίο απευθυνόμαστε. Έρχονται συνεχώς καινούργια εργαλεία τα οποία θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά μας. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας νομοτελειακά οδηγήσει σε μείωση των προμηθειών. Εάν δούμε τις προμήθειες τις οποίες εισπράττει σήμερα κάποιος, με τις προμήθειες που εισέπρατε πριν από 2, πριν από 5 χρόνια, σε ποσοστά, είναι πολύ μεγαλύτερες. Ο δικός μας κλάδος είναι σε μια μόνιμη ανησυχία, η οποία λέει εάν θα με πετάξει έξω το ίντερνετ, αν θα με πετάξει έξω το bank assurance, αν θα μου χαμηλώσουν τις προμήθειες, αν με την τεχνολογία δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω, αν με τον νόμο της τράπεζας δεν θα συμβεί αυτό, αν με τον νόμο για την εκπαίδευση των ασφαλιστικών συμβούλων δεν θα μπορώ να στρατολογήσω και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό κομμάτι από το DNA της αγοράς μας. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Είμαστε ένας κλάδος που και ως εταιρείες και ως διαμεσολαβούντες από μια βαθιά κρίση, όπου η αμοιβή ενός εισαγγελέα έχει φτάσει 1.700 ευρώ, η αμοιβή των ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς δεν έχει αλλάξει. Είμαστε επίσης ένας κλάδος όπου χθες κιόλας η εγκύκλειος μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, όχι κάποιας που παίζει τα αρέστα της, η προμήθεια στο αυτοκίνητο ξεκίναγε από 25 και μαζί με τα μπόνους για το καλό αποτέλεσμα, γιατί αύξησε την παραγωγή κλπ. Μπορεί να φύγουν 33-34. Είμαστε μια αγορά όπου η προμήθεια στον κλάδο υγείας, όπου υπάρχει και μπόνους στα agencies, φτάνει το 25-30%, στα πρακτοριακά ξεπερνάει το 30-35%. Θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι μια κουβέντα μόνιμη, μια ανησυχία, η οποία δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Εάν πάμε τώρα να δούμε αγορές μπροστά από μας, πάμε να δούμε αγορές στην κεντρική Ευρώπη, πάμε να δούμε αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε, ούτε εκεί πέρα έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από όλα αυτά. Διότι αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι εκεί πέρα που ο διαμεσολαβούντας προσθέτει αξία, θα συνεχίσει να πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά. Όπως πληρώνεται και στην Νορβηγία, όπως πληρώνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πληρώνεται και στην Ευρώπη. Εκεί πέρα όπου η δουλειά είναι διαφορετική, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, επειδή και η τοποθέτηση τι γίνεται στην Νορβηγία με το ίντερνετ, η ευγενία, αν το anytime, να ξέρουμε ένα πράγμα. Εμείς εντάξει βλέπουμε δράκους παντού, αλλά οι direct ασφαλίσεις στη Σκανδιναβία ή στην Ολλανδία μπορεί να φτάνουν το 65-70%. Οι direct ασφαλίσεις αυτοκινήτου στη Μεγάλη Βρετανία επίσης έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στη Γερμανία μια εξίσου ανεπτυγμένη αγορά είναι στο 20%. Στο Βέλγιο είναι ακόμα λιγότερο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης χαμηλά. Επίσης δεν υπάρχει direct αγορά για ασφάλειες ζωής ή για ασφάλειες υγείας ή για εμπορικούς κινδύνους μεγάλους και ομαδικά ασφαλιστήρια. Δηλαδή, μπροστά μας έχουμε μια αγορά όπου αυτό που βγαίνει δεν είναι μείωση προμηθειών ή μείωση ευκαιριών. Είναι, μπορώ να πω, μεγαλύτερα πράγματα. Γιατί ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε και μιλώντας σε πάνελς και γράφοντας σε εφημερίδες και περιοδικά, είναι ότι εμείς στην ουσία, κάθε φορά που βγαίνει κάτι καινούριο, είμαστε σε ένα στυλ ότι μάλλον εδώ τελειώνει το επάγγελμα. Κάποιος πρέπει να πει ότι αυτός ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί και να αντέξει σε καινούργιες συνθήκες είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει τη χρυσή εποχή της ασφαλιστικής αγοράς. Είτε ως αμοιβή, είτε ως καταξίωση, είτε ρόλο μέσα στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Αν τώρα κάποιος πήγαινε ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου, έπαιρνε μία προμήθεια και μετά πήγαινε ένα άλλο και αυτό το θεωρεί επάγγελμα, αυτό είναι κάτι άλλο. Σίγουρα. Εάν δηλαδή έπρεπε να πάρω από εδώ ένα ασφαλιστήριο, να το πάω σε μια άλλη εταιρεία και να είμαι happy με αυτό, αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει κάποιο να το πληρώνει. Πάντως υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα, η προμήθεια και η αμοιβή. Μπορεί να μειωθούν οι προμήθειες και να αυξηθεί η αμοιβή. Γιατί αν αυξηθεί η παραγωγικότητα, έτσι, ακόμα και να πέσει η προμήθεια, η αμοιβή μπορεί να γίνει μεγαλύτερη. Δεν ξέρω γιατί. Βεβαίως μιλάμε για ένα μελλοντικό περιβάλλον. Εσείς μας περιγράψατε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Στο μέλλον μπορεί όμως να συμβεί και αυτό. Δηλαδή... Νίκο, δεν ξέρω γιατί επιμένεις να χαμηλώσουν οι προμήθειες. Δεν εφήβε. Αλλά εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν είναι αυτή η τάση. Ωραία. Και πάλι, επειδή
Σκοπός δεν είναι να συζητάμε μόνο αυτό που είναι μπροστά στη μύτη μας. Αν υπάρχει μια αλλαγή, η οποία συμβαίνει έξω και πάρα πολύ σωστά περιγράφτηκε πριν από λίγο, είναι το ότι στα ασφαλιστήρια ζωής, όπου δεν μπαίνει κανένα θέμα προμηθειών, μεγάλων, μικρών κλπ., διότι υπάρχει μια συμβουλή που πρέπει να πληρωθεί, και στα επενδυτικά, σε πάρα πολλές χώρες πληρώνει ο πελάτης το σύμβουλο, όχι η ασφαλιστική εταιρεία. Μάλιστα. Μάλιστα, ο πελάτης δεν θέλει καν να συνεργαστεί με σύμβουλο που πληρώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα το συναντήσουμε αύριο στην Ελλάδα, δεν ξέρω πότε θα το συναντήσουμε, αλλά αυτή είναι μια αλλαγή. Τι θέλω να πω, αυτός ο οποίος δουλεύει σωστά, ξέρει να κάνει τη δουλειά του, την κάνει σωστά, αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει μπροστά του. Αυτή είναι για μένα η ουσία. Και ένα πράγμα το οποίο το έθεσε εμέσως ο Νίκος πριν, η τεχνολογία, δεν θα κάνει καλύτερο κανένα ασφαλιστή. Δηλαδή, εγώ πρέπει να συνεχίσω να βρίσκω πελάτες. Η τεχνολογία θα κάνει την καθημερινή μου δουλειά πιο εύκολη και καλύτερη. Δεν θα είναι επειδή εγώ χειρίζομαι την τεχνολογία, αύριο θα βρω 1000 πελάτες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει. Σε καμία περίπτωση. Τότε ναι. Μια φορά έχει συμβεί με τον Σαούλ που έγινε Παύλος πηγαίνοντας στη Δαμασκό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κυρία Καφετζή, δεν θέλω όμως μια τετριμένη απάντηση. Okay. Το Bank Insurance και το ίντερνετ που έχουν εισβάλει έτσι τα τελευταία χρόνια, είναι απειλή ή ευκαιρία για τον διαμεσολαβητή? Τι λέτε? Καταρχήν πρέπει να σκεφτώ ποιο καπέλο θα φορέσω τώρα. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Ήτανε άλλο ένας δράκος. Ήτανε και είναι ένας δράκος ακόμα, από τους δράκους που είπε προηγουμένως ο Γιώργος πολύ σωστά. Παρότι δεν έχουμε best practices από τις τράπεζες πολύ συχνά και παρότι πιέζουν με διάφορους τρόπους τους πελάτες μας, είτε είναι corporate, είτε retail, εγώ θεωρώ ότι το bank insurance και το internet banking που συνδέονται αυτά τα δύο, πολύ καλά κάνεις πράγματα και τα δύο μαζί, έβαλαν ένα λιθαράκι στην ασφαλιστική συνείδηση. Τη δεκαετία του 90, όπου βρισκόμουν από την άλλη θέση σε τραπεζική μεσητική επιχείρηση, το είδα να γεννιέται όλο αυτό. Δηλαδή, όταν ερχόταν ο πελάτης και του έλεγες ότι πρέπει να ασφαλίσει το σπίτι του για το δάνειο που έπαιρνε, πάθαινε ένα σοκ, διότι δεν το είχα πει κανείς αυτό, ή δεν το είχε καταλάβει, ή δεν ήθελε να τα ακούει. Πάνω σε αυτό τον καμβά κινηθήκαμε αρκετοί από εμάς. Το ίδιο έγινε και με τις ασφαλίσεις δανείων. Πόσα credit life πουλήσαν δηλαδή οι τράπεζες. Ο έξυπνος και ο δραστήριος και ο παθιασμένος ασφαλιστής κινήθηκε πάνω εκεί και του δημιούργησε μια ολοκληρωμένη ασφάλιση. Όχι, θεωρώ ότι έχουν συμβάλει σημαντικά στο άνοιγμα της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα μας. Από την άλλη, όμως, πάλι πρέπει να πω ότι η κρίση έχει δημιουργήσει έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ο οποίος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν μπορεί να περιοριστεί. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που γίνονται καθημερινά από συναδέλφους μου για επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω της δυσκολίας να αποκτηθεί ένα δάνειο, ο τραπεζίτης έχει άποψη. Και ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά ότι μεγάλες και σοβαρές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ακόμα την στενή σχέση με μία τράπεζα, μπορούν σοβαρά να επηρεάσουν τον ασφαλισμένο. Παρόλα αυτά, όμως, ναι, δεν θα απαντήσω κοινότυπα όπως μου ζήτησες. Πιστεύω ότι πράγματι το Bank Assurance βοήθησε και θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο, αρκεί να δουλεύουμε πολύ σκληρά, να προσπαθούμε. Κύριε Κατσιμπέρη, τι λέτε πάνω σε αυτό? Ναι, και εγώ νομίζω ότι το Bank Assurance από κάποιους κλέβει και από κάποιους δίνει. Με τη λογική αυτό που ανέπτυξε η Ευγενία, ότι σίγουρα ένας σοβαρός πολιτής ασφαλιστής θα βρει την ευκαιρία, αν ο ίδιος δεν είχε προλάβει πριν να προτείνει στον πελάτη του, πάντα μιλάω για το retail κυρίως, να το ασφαλίσει το σπίτι. Ακούσαμε πριν από τον κύριο Ραγόπουλο ότι μόνο το 5% της Ελλάδας είναι ασφαλισμένα τα σπίτια. Άρα νομίζω ότι η τράπεζα έχει δημιουργήσει την ανάγκη και ο σωστός πολιτής και ασφαλιστής καταφέρνει μετά αυτό, όχι να μείνει μόνο στο ποσό του δανείου, αλλά να το ασφαλίσει κανονικά. Άρα
ίσως για κάποιους μπορεί αυτό να δείχνει ότι είναι απειλή, για κάποιους άλλους θεωρώ ότι δείχνει ότι είναι μια ευκαιρία να αυξήσουν το χαρτοφυλάκιό τους και να μπουν και σε άλλα ίσως κομμάτια της πίτας που δεν είχαν αγγίξει. Εγώ να πω κάτι σαν διαμεσολαβητής. Θυμάμαι στην ορίμανσή του, τον Back Insurance, θυμάμαι τους πελάτες που έρχονταν και μου λέγανε «Ρε Σινίκο, μου κάνανε αυτό το συμβόλαιο από την τράπεζα, για ρίξε μια ματιά». Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν ασφαλίσει έναν άνθρωπο που δεν θα ασφαλιζόντουσαν ποτέ. Έστω και με λάθος τρόπο του δημιουργήσαν ασφαλιστική συνείδηση. Και ήρθαν μετά σε μένα, σε σένα, έτσι, στον ειδικό, και τους την δημιουργήσαμε την ασφαλιστική συνείδηση. Άρα λοιπόν με τον ίδιο τρόπο πιστεύω ότι το Bank Assurance και το Internet Banking δημιουργεί καινούριο πεδίο ασφαλιστικής συνείδησης, δηλαδή ανοίγει την ασφαλιστική συνείδηση. Και όταν συζητάμε ότι η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα είναι 4 με 5 φορές μικρότερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αγορές μπορεί να είναι σύμμαχοί μας και όχι αντιπάλοι μας. Πριν περάσουμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Υπάρχει όμως κάτι. Ναι. Το Bank Assurance δημιουργούσε ασφαλιστική συνείδηση διότι ασχολιόταν με κινδύνους όπου καλώς και κακώς δεν ασχολιόντουσαν οι διαμεσολαβούντες. Ναι. Δηλαδή το ασφαλιστήριο, πυρός, credit και ούτω καθεξής. Σήμερα η κατάσταση δεν είναι εξίσου ίδια, διότι σήμερα ένας άνθρωπος παίρνει να πάει να πληρώσει την ασφάλεια του αυτοκινήτου, πηγαίνει στον ταμείο, του λέει ο ταμείας παίρνα δίπλα, γιατί δίπλα μπορείς να πληρώσεις 20 ευρώ φτηνότερο ή 30 ευρώ φτηνότερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με ασφαλιστική συνείδηση, ούτε με ανταγωνισμό. Αυτό έχει να κάνει, είναι μια καφρίλα, όπου με κάποιο τρόπο η αγορά θα πρέπει να βρει την ισορροπία της. Mm-hmm. Διότι εγώ δεν μπορώ να ζητήσω από την Χ τράπεζα να μην διεκδικήσει το μερίδιό της mm-hmm. ή να μην ασφαλίσει τους πελάτες της ή να μην δώσει καλύτερα προϊόντα mm-hmm. ή καλύτερο σέρβις. Αλλά σε μια σχέση όπου πηγαίνω, έχει πάει ένας διαμεσολαβούντας, έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά, πηγαίνει να πληρώσει ο άλλος το ασφάλιστρο, διότι πλέον το ασφάλιστρο δεν το εισπράττω εγώ, το εισπράττει η τράπεζα. Και πηγαίνοντας να πληρώσει το ασφάλιστρο, υπάρχει μια πρόταση, έχω δίπλα τον κύριο με 30 ευρώ φτηνότερο. Αυτό είναι μια στρέβλωση της αγοράς και δεν βοηθάει την ασφαλιστική συνείδηση. Είναι από τα πράγματα τα οποία νομίζω και οι διαμεσολαβούντες με τις οργανώσεις τους και οι εταιρείες, γιατί και τις εταιρείες θίγει, είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει σαφώς, να το δούμε. Σαφώς. Να προσθέσω κάτι. Σκέψου λοιπόν τον πελάτη. Μιλήσαμε προηγουμένως για εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Φαντάσου τον ασφαλισμένο, ο οποίος είναι πελάτης πολλά χρόνια της Χ ασφαλιστικής εταιρείας, πάει στον υπάλληλο της τράπεζας και ο υπάλληλος της τράπεζας του μιλάει για την ίδια ασφαλιστική εταιρεία, για το ίδιο πακέτο με μείον 30. Mm. Γιατί θα πιστέψει μετά την ασφαλίστρια καφετζή ότι είχε κάνει καλά τη δουλειά της πιο πριν? Αυτό είναι πλήγμα. Ναι. Σοβαρό. Ναι. Αυτό θα πρέπει να αποτρέπεται. Κύριε Τρανόη. Yeah, I understand that I don't understand much of the Greek insurance market. For me, it's like, I don't know how to, I mean, it's very different in the markets that I know. Bank insurance is not usually about bank or insurance, it's about banks getting cheaper access to capital on the backside of it. And it's a new distribution channel for a new product, which is what everybody is doing these days, is to try to add more value and bundle it in. And there's a very simple reason for that, is that we know from all the markets I work that if you have one product, you're 75% likely to defect to another supplier. If you have two, it drops to 30%. If you have three, you're down to 5% risk of going to someone else. We build systems around this, loyalty systems. We can monitor that, how the client is approving. We do this for credit cards, for home loans and everything. I don't know if you're doing that for insurance, but if you do that, then you will understand that the moment you sold him a life insurance, and it's tied to your house insurance or whatever, and even a loan, he's there for 25 years, the next years. So the defect rate, the retention cost, is much less than paying a commission for every new sale. So maybe it's something I don't understand about the Greek markets, but I mean, the most important thing in the Scandinavian market is to get the client and make him stay, because it's much cheaper to keep him than to buy a new one. Because if you buy a new one, you usually have to give him a fantastic proposal, 40% less than what he has before, because people are price sensitive. But if he has three products with you, he will stay. He will not buy the cheapest product. That's a fact. Ναι, ναι. Ο κύριος Στρανόη μας μίλησε για την αξία του cross-selling και το πόσο σημαντικό είναι ένας πελάτης να
δεθεί και με άλλα προϊόντα με την ασφαλιστική εταιρεία και με τον διαμεσολαβητή. Να μείνουμε στον κύριο Τρανόη. Κύριε Τρανόη, μας παρουσιάσατε πριν ένα πολύ σημαντικό καινοτόμο προϊόν. Να σας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα να μας πείτε πώς αυτό το προϊόν που παρουσιάζει η εταιρεία σας κάνει καλύτερη τη ζωή τη δικιά μας και του πελάτη. Yeah, I think again it's three levels, like you talked about your back office management for the insurance companies. There are many tools that are available for insurance companies for scoring, for risk monitoring, risk management, that we today are operating for banks, and I'm sure there are specialist systems also for insurance. Then there are the ones for the intermediaries or the sales staff, whether they are intermediary or directly on insurance. You can support that with tablet-based systems and so on, provided your back office works, of course. And then it's finally for the client. How can I, as a consumer or a company, get access to the information I need to make a decision, with or without advisor? We've seen models in other countries where you even sell insurance through a company. So which means if, like First Data, we got 1,100 employees. There's nobody in Greece who have asked us, do you want to sell house insurance to all your employees from our company? Nobody's doing that. But I mean, if you can leverage the power of 1,000 people, then maybe you can get a better deal. Mm-hmm. That's what we do in all other areas. But nobody has asked us. There's nobody coming and saying we would like to have First Data switch health insurance. But they could do that. They could come to our office. We could even put it on our system. And people could say what they want and look there. Right? Mm-hmm. So it's a sales channel that could be open 24 hours that you could use. This happens in Scandinavia in several offices because people do that. You can see your pension scheme, your insurances, whatever, within the corporate system. This is one channel. Now, this is about the information and what you need. Then it's about payment. And payment is at the end of that. So before you pay something, you need to have sold something. So we have Pogo, which is this portable terminal for brokers and agents. We can have in the insurance offices. We can also have on internet. I think it's important to mention internet because that's one of the biggest security exposures you have, both as a bank, insurance company, whatever. And you've seen massive attacks on this in the US. So First Data have solutions for that where there is no card data. Even if you have a client who wants to pay regularly on a card, you have his card number. We take that card number, we replace it with a special token. And if you steal that one, you can't use it for anything. So this is a similar solution to Pogo, but for the electronic world. So what we are trying to do is to say that we are not insurance. Maybe we can sell insurance in some of our channels. We will look at that. But we're trying to find products that can actually enhance what you are doing, the customer experience. Support. Yes. So, I mean, for those of you who haven't looked at Pogo or spoken to our guys about tokenization, I would encourage you to do that. We think it's a very exciting product. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρανόη. Φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Κύριε Μαυρέλη, αν υποτεθεί ότι η ασφαλιστική αγορά θα αρχίσει να καλπάζει από εδώ και πέρα, να αναπτύσσεται, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν ορισμένες εξειδικεύσεις. Δηλαδή, μπορεί να αναπτυχθούν εξειδικεύσεις στον τομέα της σύνταξης, στον τομέα του health insurance, στον τομέα των γενικών ασφαλιών, στον τομέα των πιστώσεων κλπ. Πιστεύετε ότι κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες θα πάρουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις βάσει των προϊόντων που θεωρούν ότι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, θα δημιουργηθούν δηλαδή ή υπάρχουσες εταιρείες θα μειώσουν γενικά την παραγωγή τους σε άλλους κλάδους και θα συγκεντρωθούν σε κάποιους περισσότερο, θα ξεπηδήσουν νέες εταιρείες οι οποίες θα είναι εξειδικευμένες σε κάποιους τομείς. Αν δεν τραβάς τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα πάνω. Μαγνήτη. It's probably the energy of the panel. Είναι λόγω του θέματος. Είναι λόγω του θέματος. Πάμε. Το βάλω εδώ.
Και οι ίδιες θα δημιουργούν λοιπόν νέες εταιρείες. Οι εταιρείες θα συρρυκνώσουν την παραγωγή τους σε κάποιους τομείς για να αναπτύσσουν κάποιους άλλους. Και τα δίκτυα agencies θα πάρουν συγκεκριμένους προσανατολισμούς, γιατί τώρα όλοι πουλάμε όλα. Αυτό θα αλλάξει και, εν πάση περιπτώσει, η ανάπτυξη θα οδηγήσει στην δίκευση ή η δίκευση θα οδηγήσει την ανάπτυξη. Πολλά από αυτά συμβαίνουν ήδη σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, αν κάποιος... Σήμερα όμως έχουμε 2% του ΑΕΠ. Ναι. Λέω ότι στην Ελλάδα η μοναδική ξένη εταιρεία μεγάλη που δεν βρίσκεται είναι η Zurich. Όλες οι εταιρείες είναι σχεδόν εδώ. Επίσης, όλα τα διαφορετικά δίκτυα δουλεύουν εδώ. Και αν κάνει κάποιος μπει πιο με μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε κάθε δίκτυο, βλέπει ανθρώπους με πολύ μεγάλη έφεση και εξειδίκευση, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, σε ζωή και σε υγεία ή σε γενικούς κλάδους ή σε ομαδικά ή σε corporate δουλειές. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεις, λίγο ως πολύ, συμβαίνει σήμερα. Τώρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν εταιρείες που θα αναπτύσσονται σε όλους τους κλάδους. Δεν έχουν λόγο να το σταματήσουν. Θα το κάνουν με διαφορετικά δίκτυα, με διαφορετικούς τρόπους, αλλά θα συνεχίσουν να είναι σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν εταιρείες που και σήμερα είναι αυστηρά κάπου, είναι στη ζωή και στην υγεία ή είναι στις γενικές ασφάλειες. Αυτό το οποίο είναι ο γρίφος σε αυτή την ερώτηση είναι το εξής. Η εξειδίκευση είναι κάτι το οποίο σε κάποιους χώρους θα πάμε να το συναντήσουμε. Δηλαδή, στη ζωή θα περάσουμε στη φάση του financial advisor. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί αυτό. Δηλαδή, στο πουλάω αυτό και εκείνο και μια και είμαι εδώ, δώσω μου και 50 χιλιάρικα για ένα unit link. Αυτό δεν μπορεί, δεν γίνεται δηλαδή. Θα πάμε σε ανθρώπους πιο εξειδικευμένους, με καλύτερη γνώση. Και στην υγεία το ίδιο. Αυτό όμως που θα χρειάζεται πάντα να κάνει ένας ασφαλιστής είναι αυτό που περιέγραψε πριν λίγο ο κύριος Στερνόη, αν λέω σωστά το όνομα. Δηλαδή, όταν έχει 3 συμβόλαια, είναι βέβαιο ότι με αυτόν τον πελάτη δεν έχει να τον χάσει ούτε από την τράπεζα, ούτε από το anytime, ούτε από κανέναν. Εάν έχει 2, είναι πολύ πιθανότερο να τον χάσει, και αν έχει 1, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τον χάσει. Δηλαδή, ναι, θα εξειδικευθώ, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσω τους μηχανισμούς, τις υποδομές, τις προϋποθέσεις, για να μπορώ, εκτός από το συμβόλαιο ζωής ή υγείας ή πυρός, να έχω και την υγεία ή και το πυρός ή και το αυτοκίνητο. Ούτως ώστε αυτή η σχέση να μπορεί να γίνεται όσο το δυνατόν πιο στέρεη και να πηγαίνει όσο το δυνατόν μακρύτερα. Σωστά. Και για να κλείσουμε, κύριε Κατσιμπέρη ή κυρία Καφετζή, ποιο είναι το νέο όραμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή? Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να είναι εμπλεγμένος. Έτσι, να σχολιάζει τις πράξεις, τις διαδικασίες, το ένα, το άλλο, απειλές από εδώ, από εκεί. Ένα όραμα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Κάτι, μια αισιόδοξη νότα στους συναδέλφους μας εδώ. Ναι, το νέο όραμα είναι να βγάλει έξω τους εφιάλτες. Εάν τους βγάλει και δει τα πλαίσια της δουλειάς του, νομίζω ότι εύκολα θα πάει και στο επόμενο όραμα. Εγώ νομίζω, επειδή μας καλούν εκεί και μας... Συγγνώμη, σας πήρα το... Εγώ νομίζω το κυριότερο όραμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι να αναπτύξει την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα. Να καταφέρει να αναπτύξει, να είναι πρωταγωνιστής και να αναπτύξει την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα. Και αυτό, σε αυτό νομίζω έχει μεγάλο μερίδιο και η ασφαλιστική αγορά. Και αυτή πρέπει να αποτινάξει βαρύδια του παρελθόντος και να βγει με ένα ξεκάθαρο πρόσωπο και να πει τι είναι και τι κάνει. Και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να πει: είμαι εδώ. Εγώ αγαπάω τον πελάτη, εγώ δημιουργώ τις εξελίξεις, ακολουθήστε με και όλοι μαζί θα πάμε μπροστά την... Άμα έχετε να προσθέσετε κάτι, αλλιώς... Όχι, ας το κλείσουμε. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.